Μισό λεπτό. Μην παίρνετε μπροστά μας. Έλα πιο μπροστά. Μισό λεπτό, παιδιά. Έχουμε ήχο. Μισό λεπτό, παιδιά. Είστε εντάξει, πάλι. Έχουμε μισό λεπτό, παιδιά. Η κάμερα μου. Παιδιά, έρχονται από πίσω οι συνάδελφοι του συνεργάτε. Τι ώρα είσαι, είσαι εντάξει. Για να έρθω κι άλλο, πώς θες, δεν είναι. Καταφράζουμε, ναι. Πίσω, τι κάνατε, Γιάννη. Τίποτα. Είμαστε έτοιμοι. Νίνο, έλα από εδώ. Κυρία. Λίγο πιο δεξιά. Δώστε το χέρι, δώστε το στην άλλη την κυρία το μικρόφωνο. Ναι, μπορούμε. Πάμε. Είσαι ανοιχτό, Αρίστο. Ναι. Όχι, έτοιμοι. Δεν στέλνω. Ωραία. Νίκος Νάνος, ο συνήγορος του έμπειρου σταθμάρχη. Είχα την τιμή σήμερα να υπερασπιστώ, συνήγορος υπεράσπισης και να παραστώ στην απολογία του κύριου Παυλόπουλου του Κώστα. Και χρησιμοποιώ τη λέξη τιμή διότι ο κύριος Παυλόπουλος είναι ο σταθμάρχης ο οποίος είχε την προηγούμενη βάρδια από το μοιραίο περιστατικό το οποίο έχει συγκλονίσει το Πανεπιστήμιο και πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό που λέγεται ο ΣΕ. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος τιμά και στηρίζει την ασφάλεια του σιδηροδρόμου όλα αυτά τα χρόνια. Στο επόμενο το οποίο θα δοθεί και στον τύπο περιγράφεται λεπτό προς λεπτό η δικιά του βάρδια όπου όσοι το μελετήσουν θα αντιληφθούν για το τι συζητάμε, τι εστί σταθμάρχης, τι εστί η θέση αυτή και πόσο σοβαρή και επικίνδυνη είναι για να υπάρχει σε χέρια ανθρώπων ενδεχομένως μη ικανών. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκτέλεσε την υπηρεσία του λέγει άρτης έχοντας να διαχειριστεί στους χρόνους από τις 2 η ώρα το μεσημέρι μέχρι και τις 10 και μισή που παρέδωσε υπέγραψε το βιβλίο και ανέλαβε ο επόμενος αυμάτης πλήστες εμπλοκές στο σιδηροδρομικό δίκτυο οι οποίες καθήλωσαν τρένα και γραμμές και της καθόδου και της ανόδου του σταθμού της Λάρισας με μηχανήματα έργων που έπρεπε να βγουν για να συλλέξουν άλλες αμοξιστικές που είχαν μείνει και με αμοξιστικές που κινούνταν δοκιμαστικά πάνω στο δίκτυο, φροντίζοντας ρωτάς για την ασφαλή μετακίνηση όλων αυτών των σεισμών, ώστε στην ώρα που τελικά παρέδωσε την υπηρεσία του στον επόμενο συνάδελφό του, να έχουν τα πάντα ομαλοποιηθεί. Γιντό. Ακούστηκαν πολλά για την πλήθεν υποχρέωσή του να παραμείνει μέχρι τις 11 η ώρα και για την πιθανή εξ αυτού του λόγου συνέργειά του σε αυτό το πολύ μικρό δυστύχημα. Πέραν από το γεγονός ότι κάποια πράγματα και στη λογική αλλά και στη νομική επιστήμη δεν στέκουν, στη νομική επιστήμη έχουμε τον δισκόρο της Αιτιόπης Συνάφειας που λέει ότι και να καθόταν ο κ. Παυλόπουλος μέσα μέχρι τις 11 τι θα μπορούσε να έχει αλλάξει. Τη στιγμή που το τρένο, που συζητάμε ήρθε στο σταθμό στις 11 και 5 και έφυγε μετά από το ένα προστιακό και από εκεί έμεινε το κλειδί γυρισμένο σε λάθος. Αυτό το οποίο έχω να πω και αν θέλετε αφήστε να συνεχίσω τον λιγό του σκέψεων μου είναι ότι οι ώρες οι οποίες συμπίπτουν στις 3 βάρκες και που είναι οι ώρες 10 με 11, οι ώρες 6 με 7 το πρωί και οι ώρες 2 με 3 το μεσημέρι είναι σαφώς όχι οι ώρες στις οποίες πρέπει να έχουμε 3 ή 4 σταθμάρχες. Είναι ώρες οι οποίες υπάρχουν μόνο και μόνο για να εξασφαλίζεται ότι ο ένας σταθμάρχης, γιατί πάντα ένας είναι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την κίνηση, ένας είναι αυτός που είναι πάνω στον πίνακα, ο οποίος λέγεται τοπικός πίνακας χειρισμού εχμών και είναι αυτός που εξασφαλίζει όλη την κίνηση μέσα στο στα πλαίσια του σιδηροδρόμου που είναι υπεύθυνος, ώστε να εξασφαλίζεται μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο της μίας ώρας η ομαλότητα της μετάβασης και η ασφαλής μετάβαση. Δηλαδή να εξασφαλίζεται ότι ο επόμενος της βάρδιας έχει κατανοήσει πλήρως την κατάσταση της κυκλοφορίας και παραλαμβάνει. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ανάγκη
και είναι και λογικό σε αυτές τις ώρες που συζητάμε, δηλαδή στις ώρες 2 με 3, 10 με 11 και 6 με 7 το πρωί, να υπάρχουν περισσότεροι σταθμάρχες. Ούτε περισσότερη κίνηση υπάρχει αυτές τις ώρες, η οποία άλλωστε είναι κάτι το οποίο είναι ρευστό, ούτε κάποια άλλη ειδικότερη συνθήκη. Ο κύριος Παυλόπουλος είχε παραλάβει στις 2 ώρα το μεσημέρι την υπηρεσία. Είχε απαλλάξει λοιπόν τον σταθμάρχη, το οποίο θεωρητικά έλεγε στις 3, όπως το προηγούμενο βράδυ είχε μεταβεί στις 6, το πιο πριν βράδυ, στις 26, είχε μεταβεί στις 6 ώρες στο σταθμό, είχε παραλάβει τη βάρδια του κύριο Σαμαρά, ο οποίος πήγε στο σπίτι. Τον οποίο ο κύριος Σαμαρά ήρθε στον περάδο, τον γνώριζε και όλος τον άνθρωπο. Σχεδόν καθόλου, είχαν 2 φορές μόνο συναντηθεί σε βάρδιες. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που ο κύριος Παυλόπουλος παραδίδει στις 10:30, άρχον του σταθμού και υπεύθυνο για όλες τις κινήσεις που γίνονται εντός αυτού, είναι ο επόμενος σταθμάρχης. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, κύριε Νόρμα, επειδή δεν αγορεύεται. Πρέπει να και ρωτήσεις, όμως δεν είστε στο δικαστήριο να αγορεύετε. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, από τις 10:30 μέχρι τις 11, υπήρχε ένα και μόνο τρένο το οποίο θα έπρεπε να κινηθεί, τον προαστιακό από Θεσσαλονίκη, ο οποίος ερχόταν και έμενε σε μια συγκεκριμένη θέση. Αυτόν τον ίδιο ακριβώς σιδηρόδρομο, την ίδια γραμμή, την είχε υποδεχτεί πλήστες φορές τις προηγούμενες βραδιές και τον ίδιο, αν θέλετε, σιδηρόδρομο με άλλον αριθμό, θα τον υποδέχονταν και μετά από μια ώρα, όπως θα ερχόταν και θα ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Εργάζει κανονικά στις 10:30 το βράδυ, λοιπόν, γιατί στο έγγραφο που αναφέρεται η λήξη και η έναρξη της βάρδιας υπάρχει μπλάνκο διορθωμένη η ώρα που έχει αποχωρήσει από το σταθμό. Σε αυτό έδωσε εξήγηση. Έχει δώσει και σε αυτό εξήγηση. Είχε γίνει μια μουζούρα για την διόρθωση. Τι τόσο απλό. Το ότι ο κύριος Παυλόπουλος υπήρχε μέχρι τις 10:30 και έκανε αυτό που έπραξε και έλεγχε την πληροφορία, προκύπτει όχι μόνο από αυτό το βιβλίο, στο οποίο αναφέρεστε και για την μουζούρα, προκύπτει και από σειρά άλλων εγγράφων, όπως ο εποχικός πινάκας, προκύπτει και από τις ομιλίες στο ραδιοτηλέφωνο που δίνει εντολές για τα τρένα που θα φύγει. Το τελευταίο τρένο το οποίο έδιωξε ο κύριος Παυλόπουλος είναι το τρένο εμπιστοστοιχεία Intercity 63, η οποία έφυγε, τη χάραξε την είσοδο και την άξιο ο ίδιος και έφυγε από αυτόν. Αυτό πρέπει να γίνει γύρω στις 10 και 12. Όλοι όσοι είναι σταθμάρχες, ό,τι είπε ο κύριος Παυλόπουλος προκύπτει από το σύνολο των εγγράφων που έχουν συγκεντρωθεί ήδη στην τυπογραφία, εκείνη στη διάθεση του ανακοινωτή. Και γιατί έπαιρνε ο Στυφάνιος στις 11. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από, και θα επιβεβαιωθεί τις επόμενες μέρες από το σύνολο των σταθμαρχών. Λέγονται υπερορία χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν την υπερορία, αυτό μας λέτε. Δεν ξέρω, δεν ήρθα να απαντήσω για εργατικά ούτε για υπερορίες και δεν έχω παραμικρή ιδέα και όταν πληρώνεται ή όχι υπερορία του σταθμού. Αυτό το οποίο μπορώ όμως να σας πω και αξίζει να το ακούσετε είναι το εξής. Ο κύριος Παυλόπουλος όλο το 2022, έχει λάβει συνολικά 19, αν δεν απατώμε, όλες και όλες τις μέρες ρεπό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που στις 365 μέρες έλειψε, πήγε στο σπίτι 19 μέρες. Δηλαδή υπάρχουν 5 συνεχόμενες μήνες μέσα στο 2022 που δουλεύει χωρίς να πάρει ούτε ένα ρεπό. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε, γιατί ανθρώπους συζητάμε. Αυτοί οι άνθρωποι στήριζαν σαν τον Παυλόπουλο και όλοι οι υπόλοιποι παλιοί σταθμάρχες στήριζαν το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μας τα τελευταία χρόνια. Με αυταπάρνηση και με δουλειά. Ο κύριος Νικολάου, γιατί δεν έπρεπε να είναι στις 11 όμως. Ο προφλεξιμένος ήταν άπειρο. Δεν το γνώρισε αυτό, κύριε Νάνο. Άφησε έναν άπειρο σταθμάρχη. Μην τον αφήσετε. Ναι, παιδιά, τώρα θα κάνει. Γι' αυτό. Αχ, καλέ.